Γεια σας, γεια σας! Επιστρέψαμε! Εδώ είμαστε, όπως βλέπετε, με όλα τα μέτρα προστασίας και τις μάσκες μας φοράμε και τα γάντια μας φοράμε και ο κόσμος πίσω από τις κάμερες και πάνω στο κοντρόλ είναι λιγότερος και με αποστάσεις μεταξύ τους. Και το Cooler List επέστρεψε, όχι πλέον Home Edition, στο πλατό μας, στο κανονικό, όπως είχαμε συνηθίσει όλο αυτό το διάστημα. Και τα sanitizers μας έχουμε εδώ πέρα για την έξτρα προστασία, αντισηπτικό πάνω στο γάντι. Για την έξτρα προστασία. Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, μου λείψατε όλοι. Σας έλειψα μόνο λίγο. Λίγο. Και βέρα μου λείψατε, και βέρα. Φύγαμε από εδώ, παιδιά, χειμώνα. Φύγαμε από εδώ με κουβέρτες, όχι κουβέρτες, εντάξει, με πουλόβερ. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στην καραντίνα με καλοριφέρ, με παπλώματα και με κουβέρτες, ναι. Και γυρίσαμε εδώ καλοκαιράκι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Εντάξει, όχι εσείς, στις καφετέρες σίγουρα δεν μας βλέπετε. Εντάξει, υπάρχουν κάποια καφέ που κάνουν take away και μπορεί να μας βλέπουν οι άνθρωποι εκεί μέσα που δουλεύουν. Οπότε, ναι, σε περίπτωση που μας βλέπετε από καφετέρειες και έχετε μια τηλεόραση στο mute, καλησπέρα. Γυμναστήρια από μέσα Ιουνίου. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, ποια θα είναι η κατάστασή μας εκεί έξω το καλοκαίρι. Δεν πειράζει όμως. Την υγεία μας να έχουμε. Αυτό συνειδητοποίησαμε όλοι μέσα από την καραντίνα. Και καλησπέρα και σε εσάς που μας έχετε γενικότερα στο mute. Καλησπέρα φυσικά και στα στρατόπεδα, γιατί είστε πολύ φίλοι που βλέπετε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, παιδιά, να έχετε την υγεία σας και να είμαστε έτσι λίγο αισιόδοξοι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά έτσι διαβάζουμε, πολλά μαθαίνουμε. Κάπως μερικές φορές η ψυχολογία μας πέφτει και λίγο, μετά ξαναναβαίνει. Πολλά είναι τα ups και τα downs της ψυχολογίας, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε λίγο αυτή τη φάση. Καταλάβατε. Λοιπόν, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι 7 τρόποι για να προστατεύσεις το περιβάλλον και γιατί σκεφτήκαμε βασικά να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να σας δώσουμε έτσι ωραίες συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι αυτούς τους δύο μήνες που ήμασταν μέσα στο σπίτι μας και ήμασταν όλοι σε καραντίνα, ο πλανήτης ανέπνευσε και σύμφωνα με έρευνες και το είδαμε και εικόνες εδώ. Φαινόταν η κορυφή, λέει, των Ιμαλαΐων μετά από 35 χρόνια, γιατί έφυγε η μόλυνση έντονη της ατμόσφαιρας, αλλά σιγά σιγά όσο επιστρέφουμε στις δουλειές μας και στην καθημερινότητα, καταλαβαίνετε ότι αυξάνονται σιγά σιγά και οι ρήποι και αρχίζουμε να επιβαρύνουμε ξανά το περιβάλλον. Υπάρχει ακόμη τρόπος να βοηθήσουμε λοιπόν το περιβάλλον και να το προστατεύσουμε και αυτούς τους τρόπους θα σας δώσω εγώ σήμερα σε πολύ λίγο. Τι? Α, ναι, να τους υπενθυμίσουμε. Δεν θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Θα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους, έτσι λίγο να το έχετε στο νου σας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, γιατί θα πρέπει να περάσω στο πρώτο break της εκπομπής, εννοείται. Και έρχεται ο Νίκος Βέρτης μαζί με τον Αμύρ. Η λέξη σ' αγαπώ. Πολύ ωραίο, έτσι, ωραίο ερωτικό τραγούδι. Γιατί όχι. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε και τη λίστα μας. Έχουμε και την ατάκα της ημέρας και όλα έτσι ακριβώς όπως θα έχετε συνηθίσει. Δεν θέλω να αγχώνεστε. Απλά έχουμε επιστρέψει κανονικότατα στη βάση μας και από εδώ και πέρα έτσι θα είμαστε. Προσαρμοζόμαστε και εμείς τα νέα δεδομένα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Το αγαπημένο μου τραγούδι. Θα χάσω το μυαλό μου στο τέλος. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Συγγνώμη. Τώρα, εκεί, δηλαδή, να μην πω μια ωραία καλησπέρα. Πάει αυτό το παιχνίδι που είχα ανακαλύψει προηγουμένως. Πού είναι? Άντε, έλα. Έλα. Καλά πρώτη μέρα, τι καψόνια είναι αυτά που μου κάνετε, θα ήθελα να παίξω, ήρθα με παιχνιδιάρικη διάθεση. Τέλος πάντων, λοιπόν, 7 τρόποι για να προστατεύσεις το περιβάλλον, δεν σας είπα και προηγουμένως. Αυτά θα σας υπενθυμίσω, δεν θα σας πω κάτι καινούργιο, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι τα ξέρουμε πάνω κάτω. Απλά η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο να διατηρήσουμε τις ωραίες μας και τις καλές μας τις συνήθειες, γιατί βοηθήσαμε τον πλανήτη μας να αναπνεύσει, γιατί καταλαβαίνετε δεν υπήρχαν ρήποι, δεν υπήρχε τόσο πολύ καυσαέριο εκεί έξω, γιατί ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Οπότε υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να βοηθήσουμε και από εδώ και πέρα που θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε έτσι στις δουλειές μας και η κίνηση στους δρόμους εκεί έξω θα αυξηθεί. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να συνεχίσουμε να βοηθάμε το περιβάλλον και αυτούς θα σας υπενθυμίσω σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, υγιείς, ασφαλείς και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι δεν
μετακινούμαστε άσκοπα και συνεχίζουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, γιατί μπορεί να ανοίξαμε την πόρτα μας και να βγήκαμε έξω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να υπάρχει ο κορονοϊός από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε πρέπει γενικότερα να είμαστε προστατευμένοι και να προσέχουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι περνάμε και ένα δοκιμαστικό στάδιο. Λοιπόν, να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω. Δεν σας ρωτάω, θα ξεκινήσω. Λοιπόν, 7 τρόποι για να προστατεύσεις το περιβάλλον. Νούμερο 1, η ανακύκλωση, παιδιά. Ο μπλε κάδος σημαίνει ανακύκλωση. Δηλαδή, εδώ πέρα πρέπει, δεν ξέρω πώς πρέπει να το τονίσω αυτό το πράγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε καμιά φορά μέσα στους μπλε κάδους, αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι. Βλέπω μέσα στους μπλε κάδους σκουπίδια και απορρίμματα τα οποία δεν είναι προς ανακύκλωση και σκέφτομαι, δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να ανοίξεις τον διπλανό κάδο. Πολλοί από εμάς δεν πιστεύω ότι το ξεχνάμε, όχι το εγώ δεν θα βάλω τον εαυτό μου μέσα, γιατί εγώ το κοιτάω. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν το έχω κάνει αυτό το λάθος. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος δεν το βλέπει ή το ξεχνάει. Απλά βαριέται. Εγώ εκεί μόνο μπορώ να το αποδώσω. Παιδιά, λίγο να είμαστε ευσυνείδητοι πολίτες. Ο μπλε κάδος είναι για ανακύκλωση και φροντίζουμε γενικότερα να έχουμε μια σακούλα ξεχωριστή στο σπίτι μας, που να βάζουμε μέσα τα απορρίμματα τα οποία είναι προς ανακύκλωση. Και μάλιστα να σας πω ότι τα νερά, τα εμφιαλωμένα που χρησιμοποιούμε, επειδή είναι πλαστικό και ανακυκλώνεται, έχουν πει ότι δεν πρέπει να το πετάμε άδειο. Οπότε, αν έχει μέσα νερό και θέλετε να το πετάξετε, να το αδειάζετε και μετά να το ρίχνετε στον κάδο ανακύκλωσης. Την ανακύκλωση πρέπει να την έχουμε πολύ σοβαρά στα υπόψη μας και να την κάνουμε και πράξη. Νούμερο 2, να χρησιμοποιούμε προσεκτικά το νερό. Για ποιο λόγο λέει χρειάζεται την βρύση ανοιχτή όταν πλένεις στα δόντια σου? Όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Guilty. Δεν θα χάσεις χρόνο άμα την ξανανοίξεις τη βρύση, για παράδειγμα να την κλείσεις και να την ξανανοίξεις όταν χρειαστεί. Και μάλιστα να σκεφτείτε και όταν γεμίζουμε την μπανιέρα, είναι αχρίαστο το νερό, να μου πεις από την άλλη εντάξει, θέλω να κάνω ένα αφρόλουτρο μια μέρα. Το να σποϊλάρεις μία φορά τον εαυτό σου δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή, ούτως ή άλλως αφρόλουτρο δεν έχουμε και το χρόνο να κάνουμε κάθε μέρα. Οπότε, μία στο εγώ δεν θα σας πω μη το κάνετε. Απλά γενικότερα να χρησιμοποιούμε το νερό με σύνεση, να μην αφήνουμε τη βρύση να τρέχει, όντως. Γιατί όταν βουρτζίζουμε τα δόντια, πολλοί από εμάς έχουμε αυτό το κακό το συνήθιο και αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή. Και επίσης, αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή και όταν πλένουμε τα πιάτα, αλλά και όταν κάνουμε το μπάνιο μας, χωρίς να είναι αφρόλουτρο, που το αφήνουμε το νερό να τρέχει μέχρι να αφρίσουν, να βάλουμε τον, πώς λέγεται, το σαμπουάν στα μαλλιά μας, μέχρι να τρίψουμε το κεφάλι μας, εκεί πέρα είναι το σημείο που κλείνεις τη βρύση. Την ξανανοίγεις τη βρύση όταν θέλεις να ξεβγάλεις τα μαλλιά, εντάξει. Είναι πολύ απλή, ABC, δεν σας λέω κάτι πολύπλοκο. Νούμερο 3, να μην αφήνεις τα φώτα ανοιχτά. Όταν μπαίνεις, λέει, στην κουζίνα να πιεις νερό, ανοίγεις το φως, πίνεις νερό, βγαίνεις από την κουζίνα αφήνοντας τα φώτα ανοιχτά. Γιατί? Να κλείνεις τα φώτα, βεβαίως. Και τζάμπα χρεώνει η ΔΕΗ, εδώ που τα λέμε, αλλά καταναλώνεις και αχρήστη ενέργεια η οποία μπορεί να καταναλωθεί αλλού. Ναι. Οπότε φροντίζουμε και σε αυτή την περίπτωση. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε πολύ δεδομένα στο σπίτι μας, το νερό για παράδειγμα, το ρεύμα κτλ., να τα χρησιμοποιούμε όλα με σύνεση. Και ούτως ή άλλως αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στη δική μας την τσεπούλα. Όσο περισσότερο νερό ξοδέψεις, πληρώσεις το τέλος. Όσο περισσότερη ενέργεια ξοδέψεις και φως κτλ., θα το πληρώσεις το τέλος. Οπότε 2-1, κατάλαβες. Να πω και ένα νούμερο 4. Και στο νούμερο 4, πριν πάω στο break, να φυτέψετε, λέει, κάτι στο μπαλκόνι σας, οτιδήποτε, από λαχανικό μέχρι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιείς στο φαγητό, ακόμη και ένα πανέμορφο λουλουδάκι, γιατί η αισθητική του μπαλκονιού αλλάζει εντελώς και προσφέρεις και μια ανάσα στην ανήμπορη να αναπνεύσει πόλη. Μάλλον στην ανήμπορη πόλη που θέλει να αναπνεύσει, εννοούμε. Ναι. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο, όντως. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει τόσο μεγάλη αλλαγή ένα λουλουδάκι, αλλά σκέψου να έχει ο καθένας από ένα λουλουδάκι στο μπαλκόνι του. Αυτό λειτουργεί και στην ψυχολογία, όπως και να έχει. Τώρα δεν ξέρω αν το λουλουδάκι μόνο του ένα θα βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά γενικότερα να φροντίσουμε να κάνουμε, να βοηθάμε και με αυτόν τον τρόπο και σε διάφορες έτσι δράσεις που γίνονται και διάφορες, υπάρχουν διάφορες
ΜΚΟ, νομίζω, που φυτεύουν δέντρα και βοηθούν έτσι στο περιβάλλον ούτως ή άλλως. Οπότε, εάν θέλετε να βοηθήσετε έμπρακτα σε αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον, σε κάποια τέτοια οργάνωση μη κερδοσκοπική και να βοηθήσετε στο να φυτευτούν δεντράκια για να αναπνεύσει ο πλανήτης. Αυτά! Θα πάω σε break. Έρχεται αμέσως τώρα Tussie Slide και Drake. Εντάξει, αυτό το τραγούδι έγινε κατά τη διάρκεια της καραντίνας πάρα πολύ γνωστό μέσα από το TikTok. Το TikTok μέσα σε όλη την καραντίνα, πέρα από το ότι πήρε φωτιά και τρίμουν τα χεράκια του στη δημιουργή του TikTok, ανέδειξε και πάρα πολλά τραγούδια. Και το Tussie Slide είναι ένα από αυτά, με το πάρα πολύ γνωστό έτσι, και χαρακτηριστικό χορευτικό. Πάμε να το απολαύσουμε από τον Drake που έρχεται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί έχω άλλες τρεις συμβουλές για την προστασία του πλανήτη και έχουμε και την ατάκα της ημέρας και το βίντεο του καλλιτέχνη της ημέρας. Δεν σας το λέω ακόμη ποιος είναι, σε πολύ λίγο. Πάμε. Πού είστε καλέ, πού πήγατε, ελάτε εδώ. Μιλάμε για την προστασία του πλανήτη. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Επιστρέψαμε στα παλιά μας τα λιμέρια. Cooler list, όχι home edition, κανονική edition από το πλατό αυτό που μου έλειψε και οι άνθρωποι μου λείψανε, είναι βέβαια λιγότεροι και με απόσταση μεταξύ τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι τηρούμε όλα τα μέτρα έτσι προστασίας κι εμείς και πρέπει να προσέχουμε όπως και εσείς πρέπει να προσέχετε και γενικότερα πρέπει να προσέχουμε και το περιβάλλον, παιδιά, γιατί δεν πρέπει να αμελήσουμε τώρα που αρχίζουμε να επιστρέφουμε όλοι μαζί και μαζικά στις δουλειές μας κτλ. Πρέπει το περιβάλλον. Υπήρχαν πολλά βίντεο τα οποία είδα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ότι πλέον το περιβάλλον μίλησε και όλη αυτή η παγκόσμια πανδημία πόσο πολύ βοήθησε τον πλανήτη μας με το που κλειστήκαμε οι άνθρωποι στο σπίτι. Οπότε πρέπει να φροντίζουμε να προσέχουμε το περιβάλλον και πρέπει να μας γίνει βίωμα και μάθημα αυτό. Να μάθουμε να κάνουμε πολύ μικρά και απλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, δεν θα χρειαστεί στην ουσία να αλλάξουμε κάτι δραματικά. Λίγο προσοχή σε 5, 6, 7 πραγματάκια που έχω σήμερα εδώ μπροστά μου. Και είναι και πολλά ακόμη, αλλά εάν προσέχετε αυτά τα 7, είναι μια πολύ καλή αρχή και ένα πρώτο βήμα τουλάχιστον. Οπότε είχαμε μείνει στο νούμερο 4, που είναι να φυτέψουμε κάτι, ακόμη και στο μπαλκόνι μας. Νούμερο 5, να χρησιμοποιούμε λιγότερο χαρτί. Είτε είστε στη δουλειά, είτε στη σχολή, είτε στο σπίτι, προσπαθήστε να μην ξοδεύετε χαρτί μόνο και μόνο για να το ξοδεύετε. Ο μέσος εργαζόμενος λέει πετάει 80 κιλά χαρτί το χρόνο. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Αυτό το ποσό λέει μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για να κρατάς σημειώσεις ή με τη χρήση και των δύο πλευρών του χαρτιού όταν εκτυπώνεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το έχεις αποθηκευμένο μέσα σε μια ηλεκτρονική συσκευή. Όσον αφορά τη δουλειά, κατά τα άλλα πρέπει να προσέχουμε και τη χρήση του χαρτιού είτε είναι υγείας είτε είναι χειροπετσέτα κτλ. Και είναι πολύ ωραίο να χρησιμοποιούμε χαρτί στο οποίο μπορούμε να σημειώσουμε, το οποίο είναι τουλάχιστον ανακυκλώσιμο. Και τέλος πάντων και έτσι συμβάλλουμε και βοηθάμε το περιβάλλον. Να παίρνουμε πράγματα τα οποία είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Νούμερο 6, να προσέχουμε τη λειτουργία των οικιακών και ηλεκτρικών συσκευών. Βάλε, λέει, το πλυντήριο σε λειτουργία μόνο όταν ο κάδος είναι γεμάτος. Μην ξεχνάς, λέει, τις συσκευές σου αναμένες. Αυτό μας έλειπε. Να μπουρλωτιάσουμε μέσα στο σπίτι. Βγάλε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείς από την πρίζα. Για παράδειγμα, η τηλεόραση τραβάει ρεύμα ακόμη και όταν η οθόνη δεν είναι ανοιχτή. Για να σβήσεις τελείως, πρέπει να την κλείσεις από την ίδια τη συσκευή και όχι από το τηλεχειριστήριο, αν πατήσεις το κουμπί εννοεί. Τέλος, προτίμηση, λέει, τις συσκευές που έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ειδικά όταν πρόκειται για κλιματιστικό ή ψυγείο. Αυτό, να μου πεις, απαιτεί και λίγα περισσότερα χρήματα. Και αν δεν έχεις να τα διαθέσεις, τι κάνεις. Ναι, ισχύει αυτό. Αν δεν έχεις να διαθέσεις χρήματα για να πάρεις σε αλφα-αλφα κλάσεις, πώς λέγονται, οικιακές συσκευές, που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, τότε να φροντίσεις να βγάζεις τις ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα. Αν και νομίζω ότι όλες οι καινούργιες, τουλάχιστον ηλεκτρικές συσκευές, είναι σε αυτό το πλαίσιο για την λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Απλά να έχουμε και λίγο στο νου μας να μην χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρικές συσκευές άσκοπα. Ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. Οι απόψεις δίστανται. Ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές. Ηλεκτρικές νομίζω κι εγώ. Ναι. Και νούμερο 7 και τελευταίο, χρησιμοποίησε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι μπαταρίες δεν πρέπει, λέει, να πετάγονται μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια.
Υπάρχουν ειδικά δοχεία σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, στα οποία μπορούμε να πετάμε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Φέρτε μου εδώ πέρα να το δείξω πώς είναι, αν δεν το ξέρετε. Έχουμε και εμείς εδώ στο πλάι στο MAD. Πετάμε τις μπαταρίες. Αλλά δυστυχώς λέει το ποσοστό των μπαταριών που ανακυκλώνονται είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρό. Γι' αυτό το λόγο η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών δεν δημιουργεί πρόβλημα ούτε στο περιβάλλον, αλλά ούτε και σε εμάς. Οπότε ναι, να χρησιμοποιούμε τέτοιες μπαταρίες, γιατί ακόμη και αυτό βλέπεις. Πηγαίνεις, αντί να πάρεις την μπαταρία που έχεις συνηθίσει να παίρνεις, πάρε την επαναφορτιζόμενη. Δεν θα αλλάξει την ουσία κάτι. Οπότε βλέπετε ότι είναι τσίκι-τσίκι πολύ μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, που στην ουσία δεν μας επηρεάζουν και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θα μας κάνει σε κάτι διαφορά το να πάρουμε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία και όχι μια από αυτές που είχαμε συνηθίσει και να τις ρίχνουμε τις μπαταρίες στον πολύ συγκεκριμένο και ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Εντάξει, παιδιά, τα εμπεδώσαμε, τα καταλάβαμε. Βάζω αντισηπτικό πάνω από τα γάντια, ναι. Γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Να σας πω ότι έρχεται αμέσως τώρα η μισή καρδιά από μέλισσες. Ένα βίντεο κλιπ μάλιστα που δημιουργήθηκε εν μέσω καραντίνας και με πολύ ωραία πλάνα, τα οποία ίδιες οι μέλισσες στο συγκρότημα και ο Χρήστος Μάστορας ζήτησαν από το κοινό και από επαγγελματίες να δημιουργήσουν. Και μάλιστα τα έσοδα του συγκεκριμένου, όχι τα έσοδα, τα χρήματα αντί να δαπανηθούν για το κλιπ, τα χρήματα που ήταν προγραμματισμένα να δαπανηθούν για το κλιπ, πήγανε σε ειδικούς φορείς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Οπότε δείτε και απολαύστε το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ με τις πολύ όμορφες αυτές εικόνες. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ατάκα και το βίντεο του καλλιτέχνη της ημέρας. Πριν πάμε σε break, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, Αστερόπη. Έχω. Σε ακούω, μάλλον έχω. Να σας πω λίγο εντάχει επίσης ότι ξεκινάει καινούριο show στο MAD Radio 106,2 από έναν έτσι πολύ ταλαντούχο και πολύ αγαπημένο σας performer. Και είναι ο Steve One Man Show, ο οποίος έρχεται αποκλειστικά στο MAD Radio 106,2 κάθε Σάββατο 9 με 10. Συντονιστείτε να τον απολαύσετε. Break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Γεια σας, επιστρέψαμε. Τι γίνεται, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε αισίως στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου η ατάκα της ημέρας είναι έτοιμη να πέσει σε 3, 2, 1. Ήθελα να κάνω γυμναστική σήμερα στις 10, αλλά ξύπνησα 10 και 10. Πάει η φίλη μου και δική μου φίλη. Ποια ήτανε, για ξαναβάλε λίγο να δω το όνομα. Α. Τουμπάς ή Τουμράς. Τουμπάς. Πάρα πολύ φίλος μας, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η ιστορία της ζωής όλων. Ο Τείχος είχε τη δική του ιστερία, φυσικά από εκεί πέρα τις παίρνουμε αυτές τις πάρα πολύ έξυπνες, εμπνευσμένες ατάκες που γράφετε όλοι εσείς. Που ρε παιδιά, πόσο χιούμορ πραγματικά. Αλλά πόσοι το έχουμε κάνει αυτό, να βάλουμε όριο και να πούμε, λοιπόν, θα ξεκινήσω. Ακόμη και με το διάβασμα, εγώ το πάθαινα. Έλεγα, θα ξεκινήσω διάβασμα στις 10 μέχρι τις 10 και 20. Πήγαινε 10 και 5 ή 10 και 5 ή 10 και 10 και έλεγα, έχασα το 10 λεπτό. Θα ξεκινήσω στις και τέταρτο μέχρι τις και μισή ή παρά τέταρτο, ας πούμε. Δηλαδή αυτό με τα 10 λεπτά και τα 5, πόσο mind game είναι για να το αποφύγεις και να μην το κάνεις. Να, παιδιά, να σας πω κάτι. Αναβλητικότητα λέγεται αυτό, ναι. Εγώ πήρα ελλειπτικό στο σπίτι. Ελλειπτικό. Γιατί λέω, τα γυμναστήρια θα ανοίξουν Ιούνιο. Ποιος είναι ο τρόπος να βγω έξω να τρέξω, με δική μου πρωτοβουλία και βούληση. Εγώ δηλαδή να πω τώρα σήμερα θα βγω να τρέξω, πως κάνω πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ σας θαυμάζω, συγχαρητήρια. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ποτέ. Οπότε λέω, ποιος είναι ο τρόπος να ξεκουνηθώ, θα πάρω ένα τέτοιο. Εάν δεν ήταν χθες η μαμά μου να με βοηθήσει να το συναρμολογήσω αυτό το τέρας, εντάξει δεν είναι και πολύ μεγάλο, δεν υπήρχε πιθανότητα να το καταφέρω να το κάνω μόνη μου. Θα σας πω πώς θα πάει αυτό το project που έχω ξεκινήσει, που δεν το έχω ξεκινήσει ακόμη. Για την ώρα είναι εκεί πέρα και το κοιτάω μέσα στο σαλόνι. Δεν υπήρχε και χώρος, δεν ξέρω πού να το βάλω. Δεν είχα προβλέψει ότι θα πιάνει τόσο πολύ χώρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπως πρέπει να γυμναστούμε όχι μόνο για το σώμα μας και το πώς θα βγούμε στην παραλία. Αυτό δεν το σχολιάζω καν, δεν υπάρχει. Μια χαρά είμαστε, πανέμορφοι και πανέμορφες όλοι. Και ας μη γυμναστήκαμε για να βγούμε στην παραλία. Το θέμα είναι, παιδιά, και για την
το να κινηθούμε και λίγο, δηλαδή 2 μήνες μέσα στο σπίτι. Κάπου πρέπει να αρχίσει να κινείται και το σώμα μας, καταλάβατε. Κυρίως γι' αυτό. Οπότε θα σας πω πώς θα πάει αυτό το project, θα σας ενημερώσω σε λίγο καιρό. Αλλιώς, να ξέρετε, θα δείτε και Λία, πωλείται, ελλειπτικό, σε άριστη κατάσταση, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου. Θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, να πάμε και στον προβληματισμό της ημέρας. Ελένη, γνώρισε ένα κούκλο κατά τη διάρκεια της καραντίνας στο πάρκο που πηγαίναμε για το νούμερο 6. Αυτό μου θυμίζει που λέμε νούμερο 1, νούμερο 2, καταλάβατε. Έβηξες! Ωραία είναι. Λοιπόν, τώρα όμως έχει σταματήσει η γυμναστική. Δεν έχουμε ανταλλάξει social, αλλά να ξεκινήσω να ψάχνω γειτονιές. Όχι. Βασικά γιατί είναι μηνύσιμο, καταλαβαίνεις. Stalking τεράστιο είναι αυτό. Οπότε η αλήθεια είναι να το αφήσει τη μοίρα. Δεν είναι τέλεια. Γιώργος, την έχουν πει ποτέ αυτή τη δικαιολογία? Να τα ρίξει μια κοπέλα και να σου πει: δεν σου δίνω τον αριθμό μου. Αν το θέλει η μοίρα, θα συναντηθούμε ξανά. Ποτέ. Δεν το έχει πει κανένας αυτό? Όχι, δεν το έχει. Κανένας, ε. Κι εγώ, μην νομίζετε, από διηγήσεις φίλων. Δεν είναι. Δεν ξέρω κάτι. Αν το θέλει η μοίρα, λοιπόν, θα ξανασυναντηθείτε κάπου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και να σας πω κάτι, παιδιά. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό να σκέφτεσαι κάτι πάρα πολύ έντονα και να το δεις να συμβαίνει μπροστά σου. Ή να σκέφτεσαι άνθρωπο και να τον δεις μπροστά σου. Ή να λες. Να σκέφτεσαι. Σε αυτή την περίπτωση, να λες πότε θα τον ξαναδώ αυτό το κούκλο που τρέχαμε μαζί για το νούμερο 6 και να το δεις μπροστά σου κάπου άκυρα και να πεις. Το σύμπαν. Κατάλαβες. Οπότε, αν το θέλει μοίρα, θα συναντηθείτε. Μην αρχίσεις και ψάχνεις γειτονιές, έχουμε και άλλες δουλειές. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν. Τι. Α, όπως έχει πει και ο Κότσιρας, κάπου θα βρεθούμε αν με αγαπάς. Σωστό. Γιατί όλα τα τραγούδια από τη ζωή είναι βγαλμένα και εμπνευσμένα. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Η πρώτη εκπομπή έτσι στο πλατό στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Εγώ σας αφήνω μαζί με τον Απόν που έρχεται αμέσως τώρα στις οθόνες σας. Άλλος ένας καλλιτέχνης που μας μίλησε για την καραντίνα του και πώς τα πέρασε. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7 εδώ στο MAD TV. Από το πλατό όμως edition. Εντάξει, να προσέχετε τον εαυτό σας, τους γύρω σας όπως είπαμε, να κινήσετε προσεκτικά και να είμαστε όλοι θετικοί και αισιόδοξοι, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Με την υγεία μας πάνω απ' όλα. Φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα. Έρχεται και το Hey Now από Eddie Way σε πολύ πολύ λίγο και αυτά, καλό προσοκού. Γεια σας.